Ευλογείτε και καλώς ήρθατε. Λένε ότι ο διάβολος δεν έχει τόση δύναμη για να μας... σε αυτούς τους άνθρωποι που είναι βαπτισμένοι, που πιστεύουν, ο διάβολος είναι αποδυναμωμένος. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Ο διάβολος δεν έχει δύναμη, μπροστά αυτό το δύναμη, αλλά αποκτά τη δύναμη όταν την παίρνει από εμάς. Μίζον ο ένεμι, λέει, ή ο έντο κόσμο. Την ώρα που βγήκε από την καρδιά μας ο διάβολος, η δύναμή του υποβαθμίστηκε. Αλλά να που εμείς δεν συμμαχούμε με το μίζωνα, δεν συμμαχούμε με το μίζωνα που είναι εντόσιμο, τον αγνοούμε, τον χώνουμε με τις πράξεις μας και τον καταχωνιάζουμε εκεί. Οπότε παρουσιάζεται το είδωλο του Θεού, που είναι πολλές φορές ή του εαυτός μας ή ο διάβολος. Διάβολος μας παρουσιάζεται με πολλούς τρόπους μπροστά μας και μας πείθει στην αρχή μέχρι που να μας οδηγήσει εκεί που θέλει αυτός. Εδώ στην αρχή μας φαίνει στο μυαλό μας όλα τα αγαθά της γης και του ουρανού. Στο τέλος, αν μας πείσει και πέσουμε στην λακκούβα αυτήν, αμέσως έρχεται η οδύνη, όπως λέει ο Μάσιμος. Η οδύνη. Ενώ η δονή πείθει το νου να πέσει στο κακό, η οδύνη μετά αντιλαμβάνεται ότι γίνεται ασθένεια της ψυχής. Και πάλι εδώ, δεν βάζει μυαλό ο άνθρωπος. Θέλει την οδύνη να την, ας πούμε, να την εξαλείψει πάλι με την οδύνη. Και γίνεται ασφάλος τύφλος, όπως λέει. Από την οδύνη στην οδύνη. Ενώ ξέρουμε, λιανίζουμε τον εαυτό μας. Εκεί εμείς. Όταν επιμένουμε εκεί πέρα, τι να μας κάνει ο Θεός? Θεός θέλει το πρώτο βήμα, να βγούμε λίγο από τη λάσπη. Λίγο από τη λάσπη, δεν μας παραλάβει. Από τη λάσπη μπορούμε να βγούμε. Έχουμε τη δυνατότητα. Λέει ο Πατέρας ότι η αμαρτία μας εχμαλώτησε όλα τα μέλη και όλα τα αυτά, αλλά τη βούλησή μας δεν την εχμαλώτησε τελείως. Υπάρχει μέρος της θελήσεώς μας που είναι ανεξάρτητο. Μπορεί να εργαστεί κανείς. Πώς εργάστηκε η Παναγία, που δεν, παρόλο που δεν είχε βαπτιστεί και δεν είχε, ας πούμε, την σωτηρία πριν γνωρίσει τον Θεό, εργάστηκε και δεν έπεσε στην αμαρτία. Δεν έπεσε στην αμαρτία. Βούλησή της την έκανε. Έφερε μόνο το προβλητικό αμάρτημα που το εξάλειψε ο Θεός και αυτό κατά την ώρα της σκήσεώς της. Πρεβάγιο να προεπήλθε επί της Παναγίας. Καθάρισε την Παναγία από το προπατορικό αμάρτημα και η δύναμη στο εξίσου ήρθε και ενώθηκε μέσα από τα άχρηστα μετά της ως θεάνθρωπος και παρουσιάστηκε στην οικουμένη. Άρα υπάρχει δυνατότητα και σε εμάς κάπως να μετακινηθούμε προς το Θεό. Αυτό το λίγο που θέλει ο Θεός. Εάν δεν το δώσουμε αυτό το λίγο, δεν μας δίνει το πολύ. Γιατί? Διότι μετά θα μας θεωρήσει ανελεύθερος άνθρωπος. Αν μας τα δίνει δωρεάν όλα, πάει σε κοιμήσω. Για να σου ρίξει αυτό, λύρεις από πάνω. Θα σε παραχώσω και θα σε σκοτώσω. Δεν σου κάνει τίποτα. Άμα δεν σε εργαστείς αυτές τις λύρεις. Αυτό το πλούτο δεν που σου δίνει, αν δεν το εργαστείς, θα σε θανατώσει αντί να σε σώσει. Ο ελεύθερος άνθρωπος, αυτό το λόγο υπάρχει όσο έχει, στο να συμμετέχει και να συνεργάζεται με τον Θεό για τη δική του σωτηρία. Γιατί ο Θεός έτσι θέλει τον άνθρωπο. Δεν τον θέλει όπως τα άλλα ζώα με ένστικτα, τον θέλει σαν Θεό, να συμπορεύεται με τον Θεό. Και λέει, χωρίς αντιζηλία ο Θεός, λέει ο Πατέρας Εκκλησίας, προσφέρει όλα του τα αγαθά, ό,τι έχει και δεν έχει στον άνθρωπο, εκτός από την ουσία του. Όλα τα προσφέρει εκτός από την ουσία του. Αρκεί ο άνθρωπος να είναι δεκτικός αυτής της χάρτης. Διάβολος γίνεται μεγάλος όταν εμείς συνεργαζόμαστε με αυτά.